καβάκι αποτελεί μια παραδοσιακή καλλιέργεια της ελληνικής γης, που είναι όμως απαιτητική. Η εταιρεία Grology έχει θέσει σε ισχύ από το 2018 το πρόγραμμα λειτουργικής θρέψης καλλιέργειας βαμβακιού και τα αποτελέσματα είναι ορατά. Βρεθήκαμε στη Νέα Ζύχνη Σερών και επισκεφθήκαμε μία καλλιέργεια βαμβακιού ώστε να δούμε από κοντά τα αποτελέσματα της εφαρμογής των σκευασμάτων. Γιώργο, πώς ήρθατε σε επαφή με την εταιρεία Grology, πώς ξεκίνησε η συνεργασία σας και πώς εξελίσσεται? Η συνεργασία μου ξεκίνησε μέσα από το γεωργικό κατάστημα που διατηρώ. Ήταν και είναι άριστη όλα αυτά τα χρόνια. Εξελίσσεται συνεχώς. Η πρώτη μου γνωριμία με την Grology ήταν με το προϊόν Suprafix Mobozin, το οποίο έδειξε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Και στη συνέχεια εμπλουτίσαμε την Gamma και με τα υπόλοιπα προϊόντα της Grology και θρέψης και φυτοπροστασίας. Ποια είναι η γνώμη σας για το πρόγραμμα λειτουργικής θρέψης καλλιέργειας βαμβακιού από την Grology? Το πρόγραμμα θρέψης Grology και στο βαμβάκι και σε άλλες καλλιέργειες έδειξε εξαιρετικά αποτελέσματα, με μεγάλα ωφέλη για τον παραγωγό. Το πρόγραμμα θρέψης Grology περιλαμβάνει δύο προϊόντα, το Suprafix Mobozin και το X-Gel Topaz. Η πρώτη εφαρμογή ξεκινάει στα χτένια, με σκοπό την καλύτερη ανθοφορία και καρπόδεση. Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με δεύτερη εφαρμογή του X-Gel Topaz, όταν τα πρώτα καρύδια έχουν αποκτήσει το τελικό τους μέγεθος, με σκοπό αύξηση του μέγεθους του καρυδιού, κατ' επέκταση του σπόρου του βαμβακιού δίνοντας αύξηση του ειδικού βάρους, προημότητα στο βαμβάκι και περισσότερα κιλά. Παρατηρήσαμε μεγαλύτερη ανθοφορία, άρα και κατ' επέκταση μεγαλύτερη καρπόδεση. Στη συνέχεια, μεγαλύτερο μέγεθος καρυδιών και του σπόρου του βαμβακιού, μεγαλύτερο ειδικό βάρος, μεγάλη προημότητα παραγωγής, ομοιόμορφο άνοιγμα των καρυδιών και κατ' επέκταση μεγαλύτερη παραγωγή για τον παραγωγό, της τάξης του 15 με 20%. Η εταιρεία Grology αποτελεί μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται από το 1982, από την ίδρυσή της, στην ανάπτυξη, τυποποίηση και διάθεση προϊόντων θρέψης και φυτοπροστασίας στην ελληνική και διεθνή αγορά. Επενδύει κάθε χρόνο σε νέες τεχνολογίες και υποδομές στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης και παράγει προϊόντα, εξειδικευμένα προϊόντα, τα οποία κύριο στόχο έχουν την αύξηση του παραγωγικού δυναμικού των καλλιεργειών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δημιουργία του προγράμματος λειτουργικής θρέψης καλλιέργειας βαμβακιού που δημιούργησε η εταιρεία Grology με κύριο στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας της καλλιέργειας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τη χρήση, τη διαφιλική επέμβαση δύο προϊόντων, το Suprafix Mobozin και το X-Gel Active Topaz. Το Suprafix Mobozin αποτελεί ένα σκεύασμα μοβορίου, μολυβδενίου και ψευδαργύρου με κύριο στόχο την ενίσχυση της ανθοφορίας, την δημιουργία όλων και περισσότερων αναπαραγωγικών οργάνων στην καλλιέργεια και κατ' επέκταση μια πιο βελτιωμένη καρπόδεση στα μετέπειτα στάδια. Το δεύτερο σκεύασμα, το X-Gel Active Topaz, αποτελεί ένα υπερσυμπυκνωμένο σκεύασμα θρέψης, πλούσιο σε φόσφορο και κάλιο και πυρίτιο, με κύριο στόχο την ανάπτυξη των παραγόμενων καρυδιών, την αύξηση του μεγέθους και του βάρους, αλλά και την ομοιόμορφη ορίμανσή τους. Μετά από μια πληθώρα αποτελεσμάτων
για 6 συνεχόμενα χρόνια στην καλλιέργεια του βαμβακιού από αποδεικτικά αγρού που πραγματοποίησε η εταιρεία Agrology. Αυτό που παρατηρήσαμε ήταν η αύξηση παραγωγής σε ένα ποσοστό της τάξεως του 10-15%, αλλά και μία προήμιση στην παραγωγή γύρω στις 5 με 7 ημέρες. Η εταιρεία Agrology πραγματοποιεί κάθε χρόνο αποδεικτικά αγρού σε συνεργασία με καταστήματα γεωργικών εφοδίων της χώρας και του εξωτερικού και ερευνητικούς φορείς, με κύριο στόχο την ανάδειξη των προϊόντων λειτουργικής θρέψης καλλιεργειών που παράγει. Στην περιοχή μπαίνει πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν υποδομές όπως πολλά οικοκυστήρια και λοιπά επαγγέλματα που ασχολούνται με αυτόν τον κλάδο. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να μείνουμε στα χωράφια και να το παράγουμε. Τα τελευταία 2 χρόνια η καλλιέργεια του μαμβακιού έχει εξελιχθεί σε ένα δύσκολο επάγγελμα για μας παραγωγούς, λόγω των καιρικών συνθηκών κυρίως και δευτερεύων των εντόμων. Κατ' την περίοδο σποράς ή θα έχουμε πολλές βροχοπτώσεις ή θα έχουμε ακραία ξηρασία. Οπότε είναι δύσκολο, γιατί λόγω του μικρού σπόρου είναι δύσκολο να φυτρώσει και λόγω της υπερβολικής υγρασίας είναι ένα φυτό που είναι λίγο επιρρεπής. Μπορεί να σαπίσει γρήγορα. Χρόνια, μετά από παρότρινση ενός φίλου Ιππόνου, δοκίμασα τα προϊόντα της εταιρείας σε μικρή κλίμακα και από τη δεύτερη χρονιά ξεκίνησα εντατικά σε όλα τα στρέμματα που καλλιεργώ με βαμβάκι. Ξεκίνησα στην αρχή τη δοκιμή με τα προϊόντα το Excel Topaz, το πυκνό φωσφορκαλιούχο της εταιρείας, και είδα μεγάλη διαφορά ως προς τα φυτά, την ευρωστία που είχαν και στο τέλος το άνοιγμα που έκαναν τα βαμβάκια. Στη συνέχεια δοκιμάσαμε και κάποια άλλα σκευάσματα, το X-Gel Emerald και το Suprafix Mobozin. Από τότε, μετά και με αυτούς τους συνδυασμούς, η καλλιέργεια που γιώθηκε. Στην αρχή ξεκινάμε πρώτα με το X-Gel Emerald, στο στάδιο πριν την ανθοφορία της καλλιέργειας, μαζί με το Suprafix Mobozin. Και στο τέλος, όταν πάνε να σχηματιστούν καρύδια, χρησιμοποιούμε το Excel Topaz και κάνουμε 2 εφαρμογές. Η εφαρμογή με τον ψεκασμό γίνεται το ίδιο εύκολο όπως και με την υδρολίπανση. Τα προϊόντα διαλύονται εξαιρετικά, γρήγορα. Δεν μένουν κατάλοιπα στο ψεκαστικό. Και νομίζω ότι, από ό,τι φαίνεται, είναι και πάρα πολύ εφαρμόσιμα στα φυτά και άμεσα για γρήγορα αποτελέσματα. Εφαρμόζοντας αυτά τα προϊόντα, είδα τα φυτά να κοντρολάρονται, να μην λεμαργίζουν, που αυτό σημαίνει περισσότερα καρποφόρα, μεγάλο αριθμό καρποφόρων οργάνων, μεγάλα καρύδια και εξίσου στο τέλος ένα ωραίο άνοιγμα αφράτο, που σημαίνει ότι παίρνουμε και περισσότερα κιλά αναστρέμματα.
Γεια σας, ονομάζομαι Χαράλαμπος Μιλιώτης και είμαι ειδικός γεωργίας ακριβίας. Βασικό πλεονέκτημα της γεωργίας ακριβίας είναι ο έλεγχος και απομακρυσμένη διαχείριση του εξοπλισμού και των αγροτομαχίων. Με την χρήση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, ο παραγωγός μπορεί να φτιάξει μια εργασία και να τη στείλει στο τρακτέρ. Παραδείγματος χάρη, θέλω να ρίξω 30 κιλά λίπασμα σε αυτό το αγροτομάχιο και με αυτή τη φορά. Φτιάχνει την εργασία στον υπολογιστή του, την στέλνει στο τρακτέρ και ο χειριστής που θα πάει να ρίξει το λίπασμα με το πάτημα ενός κουμπιού μπορεί να κάνει όλες τις εργασίες εύκολα και απλά χωρίς να πιάσει το τιμόνι και να κάνει επιδέξιους χειρισμούς. Η καταγραφή των δεδομένων είναι πολύ σημαντική. Ο παραγωγός μπορεί να γνωρίζει ποιες εργασίες έκανε στο κάθε αγροτομάχιο, πόσα καύσιμα κατανάλωσε, αλλά και το πιο σημαντικό, τι αποτέλεσμα πήρε. Μια θηριζολονιστική μηχανή μπορεί να καταγράψει όλα αυτά τα δεδομένα και στο τέλος χρονιάς ο παραγωγός να έχει μια πλήρη εικόνα των εσόδων και των εξόδων. Έτσι γίνεται πιο αποτελεσματικός και πιο κερδοφόρα η επιχείρησή του. Η Ποταριά αποτελεί το σημαντικότερο παραγωγικό κέντρο βερίκοπου της Χαλκιδικής, με μια συνολική έκταση περίπου 10 με 11.000 στρέμματα της καλλιέργειας. Η Ποταριά παράγει 10 με 12.000 τόνους βερίκοκα κάθε χρόνο, από τα οποία μεγάλες ποσότητες εξάγονται σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Τα βερίκοκα, οι καΐσια της Ποταριάς Χαλκιδικής, κατέχουν ιδιαίτερη θέση στην ελληνική αγορά. Ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους, τη γεύση τους και το άρωμά τους. Παρά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων της Ποταριάς ασχολείται με αυτή την δυναμική καλλιέργεια. Κύριε Κασαμανόλη, πώς κινήθηκε φέτος η καλλιέργεια της Καϊσιάς, του Βερίκοκου εδώ στην Ποταριά Χαλκιδικής? Ήταν μια χρονιά η οποία ήταν ιδιαίτερη. Ήταν ιδιαίτερη γιατί είχαμε χαμηλή παραγωγή στις πρώιμες ποικιλίες λόγω του ότι η χρονιά ήταν αρκετά ζεστή, τα δέντρα δεν μπορέσαν να σπάσει ο λίθαργός τους, δεν είχαμε καλή αθροφορία. Οι μεσαίες και έψιμες ποικιλίες κινήθηκαν καλύτερα. Βέβαια, ο κύριος όγκος ήταν στις μπροστά της ποικιλίες. Η χρονιά έρθει και ζήγησε γιατί οι τιμές ήταν αρκετά καλές. Για τη δικιά μας την περιοχή εδώ είχαμε ένα χαλάζι το οποίο όμως πήρε πολύ μικρό κομμάτι της περιοχής, άρα δεν επηρέασε δραματικά το εισόδημα των παραγωγών. Η χρονιά γενικά έρχεται και ζυγίζει σαν μια μέτρια χρονιά, κυρίως λόγω του ότι οι τιμές ήταν αξιοπρεπείς, αλλά έρχεται και κολλάει σε μια πάρα πολύ κακή χρονιά περσινή, γιατί είχαμε ένα πολύ μεγάλο χαλάζι σε πολύ μεγάλη έκταση. Τέλος πάντων, λογικά το αποτύπωμα θα είναι θετικό για την χρονιά. Άρα το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίσατε κυρίως είναι το καιρικό. Καταλαβαίνω, η ζέστη μεν, αλλά και χαλαζιού στην αρχή της άνοιξης. Ναι. Τα βασικότερα προβλήματα της καλλιέργειας είναι αυτά. Έτσι, εδώ και αρκετά χρόνια τώρα, έχουμε έτσι μια πενταετία σχεδόν που την καλλιέργεια την κυνηγάει έτσι, η ατυχία, κυρίως με χαλαζοπτώσεις και ζημιές. Οι τιμές καινούνται έτσι σε νορμάλ επίπεδο, όχι κάτι δραματικά υψηλό, αλλά θα έλεγα ότι έχουν έτσι ισορροπήσει λίγο, είναι λίγο πιο αξιοπρεπείς από ό,τι παλιότερα. Πώς ξεκίνησε η καλλιέργεια της Βερικοκιάς εδώ στην Ποταριά και πότε? Μετά το πόλεμο, κοντά εκεί στο 1960 περίπου ξεκίνησε, πήρε ο συνεταιρισμός, έσφερε κάποιες ποικιλίες και δοκίμασε να δει πώς πάει η περιοχή εδώ. Η περιοχή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, έχει ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα. Για τη Βόρεια Ελλάδα δηλαδή έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα μπορούμε να βγούμε σχετικά νωρίς.
Αυτό βέβαια μετά δημιουργεί ένα άλλο θέμα το οποίο έχει σχέση με το νερό, έτσι, γιατί είναι ξηροθερμική περιοχή, αλλά τα νερά μας είναι δύσκολα. Γεγονός είναι ότι σαν περιοχή μπορεί να δώσει μια πολύ καλή ποιότητα φρούτου. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολλές υγρασίες, τα φρούτα μας βγαίνουν αρκετά όμορφα, γλυκά, και αυτό τα δίνει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ενώ περιοχές οι οποίες έχουν σχετικά υψηλή σχετική υγρασία και νερά, τα φρούτα δεν βγαίνουν ούτε τόσο γλυκά ούτε τόσο όμορφα. Πόσα στρέμματα περίπου καλλιεργούνται στην περιοχή? Η Πορτογαλία έχει 17.000 στρέμματα περίπου, περίπου τα μισά είναι βερίκοκα. Τώρα η καλλιέργεια έχει απλωθεί και στα τριγύρω χωριά. Εκτιμώ ότι θα είναι κοντά στις 15.000 στρέμματα συνολικά στην. Και πόσοι ασχολούνται με αυτή την καλλιέργεια? Οι Πορτογαλιανοί όλοι. Και τα γύρω τετριγύρω χωριά ένα σημαντικό ποσοστό. Δεν βγαίνει σε καμία περίπτωση στα επίπεδα της ελιάς, γιατί η κυρία καλλιέργεια είναι η ελιά. Αλλά είναι σημαντική, έτσι. Τώρα στη Βόρεια Ελλάδα ίσως είμαστε η πιο δυνατή περιοχή σε παραγωγή σε όγκο. Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα καλλιεργούνται πάνω από 2 εκατομμύρια δέντρα και παράγονται περισσότεροι από 45.000 τόνοι κατά μέσο όρο ετησίως. Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται περισσότερο είναι η Τυρίνθου, Μπεμπέκου, Διαμαντόπουλου και Νεράιδα. Τώρα αυτή τη στιγμή καλλιεργούνται πάνω από 20-25 ποικιλίες, ενώ παλιότερα καλλιεργούνταν μόνο 2, η Τυρίνθου και η Μπεμπέκο. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει απλώσει η καλλιέργεια, έχουμε ποικιλίες οι οποίες μας δίνουν φρούτα από αρχές Μαΐου και τελειώνουμε στα μέσα Αυγούστου. Έτσι, τουλάχιστον 10-12 ποικιλίες υπάρχουν στην περιοχή. Και πού διοχετεύεται το προϊόν? Κυρίως εξαγωγή. Κυρίως εξαγωγή. Σε όλες τις βόρειες χώρες, ευρωπαϊκές είτε και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ στην περιοχή γίνεται κάποια μορφής μεταποίηση? Εργοστάσια τα οποία συσκευάζουν, ας πούμε, υπάρχουν εδώ στην περιοχή. Ναι, υπάρχουν ένα-δύο εργοστάσια, αλλά ταυτόχρονα έρχονται και εξαγωγές οι οποίοι είναι από την περιοχή της Σημαθίας, από την περιοχή της Πελοποννήσου. Έχει διάφορους, ναι. Όσοι ασχολούνται δηλαδή με τον οπό, περνάνε από την Πορταριά για να κάνουν βερίκουλα. Ο ιδιωτικός κύκλος είναι 365 μέρες το χρόνο. Έτσι, δεν υπάρχει εποχή που η βερικοκιά να μην έχει ανάγκη από κάτι. Κάτι θα έχει. Έτσι. Είτε θα έχει κλάδεμα, είτε θα έχει αρέωμα, είτε θα έχει συγκομιδή, είτε θα έχει πότισμα, είτε θα έχει ζανιοκτονία, είτε όλο το χρόνο. Έτσι, δεν υπάρχει κάποια εποχή που να πεις ότι είναι νεκρή. Εφόσον μπορεί να βγει ο παραγωγός στο χωράφι, θα είναι στο χωράφι, κάτι θα κάνει. Κοστοδώρα είναι. Κάποιος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει τώρα να ασχοληθεί με την καλλιέργεια αυτή. Εντάξει, όπως όλες οι καλλιέργειες, φυσικά θέλουν κάποια υποδομή η οποία είναι σημαντική. Έτσι. Δεν είναι εύκολο τώρα να πεις κάποιον καινούριο ο οποίος δεν έχει τα εφόδια και να ξεκινήσει κάτι τέτοιο. Έτσι, πρώτα απ' όλα, προποθέτει πρέπει να έχει χωράφι. Το δεύτερο πρέπει να έχει νερό. Το τρίτο πρέπει να έχει μηχανήματα. Το τελευταίο είναι η γνώση, αλλά και αυτή είναι σημαντική. Οι νέοι μπαίνουν, ενδιαφέρονται? Θα σας έλεγα το πώς συμβαίνει σε όλη την Γεωργία. Θα έλεγα πως όχι. Προτιμούν πιο εύκολες ιστορίες και λιγότερο ρίσκο. Αντιλαμβάνομαι πως ένα μεγάλο ζήτημα εδώ στη Καλκιδική είναι το νερό. Ναι, τεράστιο ζήτημα σε όλη την. Πολύ μεγάλο θέμα. Γίνεται κάτι όσον αφορά τη λύση του προβλήματος ή αυτοδιαιωνίζεται? Όχι, δεν γίνεται κάτι, κάτι συλλογικό δεν γίνεται. Έτσι, ο κάθε παραγωγός προσπαθεί να δώσει λύση για τα δικά του τα χωράφια, η οποία δεν είναι κάτι παραπάνω από καινούργιες γεωτρήσεις, βαθύτερα. Έτσι, δυστυχώς είναι τεράστιο πρόβλημα. Έχετε φτάσει δηλαδή να πάτε πολύ βαθιά με στη γη, αν δείτε πλέον νερό? Ναι, γεωτρήσεις στην Πορταριά τώρα αυτή τη στιγμή είναι των 500 μέτρων. 500 μέτρων? Ναι, ναι.
Ενώ πριν κάποια χρόνια ήταν πολύ πιο πάνω. Στην Πορταριά παλιότερα το νερό ήταν αρτεσιανό, δεν έκανε κάτι, δηλαδή έβγαινε μόνο του. Ναι. Έτσι, αυτή τη στιγμή κάθε χρόνο ορίζοντας πέφτει περίπου 9 με 10 μέτρα βαθύτερα. Η Χαλκιδική αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε ένα συλλογικό έργο το οποίο να έχει βάλει τα χρήματα το κράτος. Δεν υπάρχει κάτι. Είναι μια περιοχή που έχει αναπτυχθεί 100% με την ιδιωτική πρωτοβουλία. Το κράτος, ενώ σε άλλες περιοχές έχει κάνει κυβερνητικά έργα, έχει κάνει διάφορα, έτσι, για την περιοχή της Χαλκιδικής και για της Πορταριάς. Έτσι, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμή ούτε ένα έργο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο έργο το οποίο να υδροδοτεί χωράφια και τα οποία να έχει γίνει από την πολιτεία με στόχο, ας πούμε, να γίνει κάτι. Τώρα, αν κάτι αλλάξει στην πορεία, αλλά από ό,τι ξέρω, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι στον ορίζοντα. Ανθρώπινα χέρια είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζεται. Φυσικά, είναι δυνατόν. Η Γεωργία είναι ένα, έχει εισρωές και έχει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο αφορά η εργασία. Έτσι, η οποία εργασία κυρίως γίνεται από μετανάστες. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει και με τις υπόλοιπες δουλειές συμβαίνει και με την Γεωργία και το ίδιο συμβαίνει και στη δική μας την περιοχή. Τα χέρια είναι δυσέβερτα, ιδίως αυτά τα οποία μπορούν να είναι λίγο έτσι, τεχνικά λίγο πιο παραπάνω και άρα μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα. Προσπαθούν τώρα οι παραγωγοί κάνοντας κάποια καταλήμματα και να κρατήσουν ανθρώπους στη δουλειά. Ναι. Ταυτόχρονα όμως, επειδή υπάρχει ο τουρισμός στην περιοχή, υπάρχει ένας ανταγωνισμός με εκείνη και την ιστορία. Ευτυχώς οι περισσότερες δουλειές πέφτουν σε μια εποχή που δεν έχουμε πάρα πολλούς πολύ τουρισμό, αλλά μέσα στο καλοκαίρι έχουμε πίεση. Είστε αισιόδοξοι για την πορεία της καλλιέργειας στη Χαλκιδική? Εάν το Ευρύκοκο συνεχίσει να έχει αντικείμενο, που εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσει να έχει αντικείμενο, γιατί είναι ένα δυνατό φρούτο, έχει πάρει αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι καλλιεργείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και μας δίνει παραγωγή για περισσότερο χρόνο, εκτιμώ ότι θα συνεχίσει να υπάρχει στην περιοχή μας. Γιατί παλιότερα ήταν μια ιστορία που ήταν το 15-20 ημερών και τώρα αγγίζουμε τους 3 μήνες συγκομιδή. Λοιπόν, αυτό δίνει μια ευελιξία και στους παραγωγούς και στους μεταποιητές να ασχοληθούν με το προϊόν και να καταφέρουν να το διοχετεύσουν στις αγορές. Ναι, εκτιμώ ότι έχει αντικείμενο και αν συνεχίσει να καλλιεργείται το προϊόν, η Πορταριά νομίζω και η Χαλκιδική θα είναι μες στο παιχνίδι.